φίλοι και φίλες, συναγωνίστρες και συναγωνιστές, εκ μέρους της Γραμματείας της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη, χαιρετίζουμε όλους και όλες εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα για συμμετοχή στην 31η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά εδώ, στον τοίχο του Μαραθώνα, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες, για να βαδίσουμε στα βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη και των συναγωνιστών του. Εδώ από όπου ξεκίνησε ο Γρηγόρης Λαμπράκης την πρώτη απογορευμένη πορεία ειρήνης στις 21 Απριλίου του 1963. Για να βαδίσουμε στα χνάρια που άφησαν πολλές γενιές αγωνιστών. Για να βαδίσουμε στους δρόμους της ειρήνης, στους δρόμους της αντιυπεριαλιστικής αντιπολεμικής πάλης. Δεν ξεχνάμε ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης δολοφονήθηκε γιατί αγωνίζονταν ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στις βάσεις, ενάντια στα πυρηνικά όπλα, ενάντια στους εξοπλισμούς που και τότε, όπως και σήμερα, στερούσαν από το λαό μας την υγεία και την παιδεία. Θυμάμαι τη μνήμη του Νίκου Νικηφορίδη, του Γρηγόρη Λαμπράκη, του Γιώργη Τσαρουχά. Θυμάμαι τις θυσίες και την προσφορά χιλιάδων αγωνιστών με τη συνέχεια του αγώνα ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους νατοϊκούς πολέμους και τις επεμβάσεις, ενάντια στη μετατροπή της χώρας σε ένα απέραντο ορμητήριο θανάτου. Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την αυξημένη επιθετικότητα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την όξυνση των ανταγωνισμών με τη Ρωσία και την Κίνα, με την εμπλοκή πολλών χωρών και ισχυρών περιφερειακών δυνάμεων. 70 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, που διαχρονικά αποτέλεσε και αποτελεί το οπλισμένο χέρι του κεφαλαίου κατά των λαών, οι λαοί απειλούνται ξανά με ένα γενικευμένο υπεριαλιστικό πόλεμο, με το φάσμα του πυρηνικού ολέθρου, με συνεχιζόμενες περιφερειακές συγκρούσεις. Το μοίρασμα των αγορών και των δρόμων ενέργειας ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομίλους γίνεται με τον λαόν στη Συρία, σε όλη τη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική και αλλού. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων, γίνεται σημεοφόρος για λογαριασμό των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ευρύτερη περιοχή αναλαμβάνει επικίνδυνες πρωτοβουλίες, βάζοντας το λαό μας σε θανάσιμους κινδύνους. Οι σημερινές εξελίξεις στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή επιβεβαιώνουν ότι 20 χρόνια από την εγκληματική επέμβαση και τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ιουγκοσλαβία, το προμελετημένο έγκλημα συνεχίζεται με τους ευρωνατοϊκούς υπεριαλιστές να επεκτείνουν τη στρατιωτικοπολιτική κυριαρχία τους στα Βαλκάνια, αναζωοπυρώνοντας το εθνικιστικό μίσος και τους κάθε λογής αλευθερωτισμούς. Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί το υπόδειγμα των επικίνδυνων διευθετήσεων για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που σχεδιάζουν η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να κυριαρχήσουν στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα. Ο γεωπολιτικός μετεσές που πρόσφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στα αμερικάνικα συμφέροντα ετοιμάζεται να ανοίξει την πόρτα για την επίλυση του Κυπριακού με επιβολή των διχοτομικών σχεδίων. Επιταχύνονται ταυτόχρονα οι διεργασίες ώστε να εφαρμοστούν ανάλογα επικίνδυνα σχέδια στα Βαλκάνια για Μεγάλη Αλβανία, αλλαγή συνόρων και ανταλλαγή εδαφών ανάμεσα σε Σερβία-Κόσοβο. Είναι ορατός ο κίνδυνος για ένα ντόμινο και νέων αλλαγών στην περιοχή, στη Βοσνία και αλλού. Αυτή την πολιτική, η οποία εξυπηρετεί τα ντόπια και τα διεθνή επιχειρηματικά συμφέροντα και εφαρμόζεται με ιδιαίτερο ζήλο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έχει τη στήριξη όλων των άλλων αστικών πολιτικών εκπροσώπων της αστικής τάξης, είτε σε κεντρικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε τοπικό επίπεδο, ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι, οι συνταξιούχοι έχουν συμφέρον να καταδικάζουν με κάθε ευκαιρία αυτή την πολιτική μπροστά και στις επικείμενες πολλαπλές εκλογικές μάχες. Να καταδικάσουν τις δυνάμεις που συμπορεύονται με τις κυρίαρχες επιλογές της άρχουσας τάξης της χώρας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε δυναμικά και μαχητικά. Έχουμε εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη, στις αστήρευτες λαϊκές δυνάμεις και στο δίκαιο του αγώνα μας. Γι' αυτό γνωρίζουμε με σιγουριά ότι τα βήματά μας θα οδηγήσουν τελικά σε ένα κόσμο της ειρήνης χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Παλεύουμε και απαιτούμε απεμπλοκή της χώρας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους,
καμία αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν. Επιστροφή όλων των ελληνικών στρατιωτικών αποστολών από το εξωτερικό. Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις και στρατηγία. Όχι στις πολεμικές δαπάνες για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Όχι στην εγκατάσταση πυρηνικών στον Άραξο και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της χώρας. Έξω το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα Βαλκάνια και το Αιγαίο. Ναι στην ειρήνη και την αλληλεγγύη των λαών. Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό νοικοκύρη στον τόπο του. Καλή δύναμη σε όλες και όλους.